Ονομάζομαι Σφαίη Φίβη, είμαι ψυχολόγος. Θα σας ξαναδώ μετά από αυτά τα σεμιναριακά μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών σας, στα μαθήματα που αφορούν τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και την διαχείριση των ψυχολογικών επιπτώσεων στα σχολεία. Προς το παρόν για αυτό το εξάμηνο θα έχουμε δύο σεμιναριακά μαθήματα, το σημερινό και ένα ακόμα στις 11 Νοεμβρίου. Ο σκοπός αυτών των σεμιναριακών μαθημάτων είναι να σας εισαγάγουν στην λογική και στη φιλοσοφία της έρευνας. Ξέρω ότι είχε προηγηθεί ο κύριος Σκούρτσος με τα τυπικά των διαδικασιών της διατριβής. Ακολουθώντας τη διάλεξη του κυρίου Σκούρτσου, ο δικός μου σκοπός είναι να αρχίσουμε λίγο να συζητάμε γιατί κάνουμε έρευνα και πώς την προσοκίζουμε φιλοσοφικά, αν το θέλετε. Με ενδιαφέρει πολύ σήμερα να υπάρχει αλληλεπίδραση, οπότε θέλω να ακούσω και τη γνώμη σας και την άποψή σας. Τελειώνοντας τα σεμιναριακά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο, για όσους ενδιαφέρονται, ακολουθεί ένα σεμιναριακό μάθημα τον Φεβρουάριο στη χρήση ενός λογισμικού, ενός στατιστικού πακέτου, το SPSS, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς το γνωρίζουν. Ένας... Δύο, τρεις, ωραία. Είμαστε ωραία. Είναι ένα στατιστικό πακέτο, είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά ουσιαστικά στο να διεξάγουμε ποσοτική έρευνα. Το μεταπτυχιακό αυτό έχει την ιδιαιτερότητα ότι φέρνει κοντά ανθρώπους και επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες. Κάποιοι από εσάς περιμένω ότι γνωρίζετε τις ποσοτικές και τις ποιοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε σε έρευνες πέρα από τα πειράματα που χρησιμοποιούνται στις φυσικές επιστήμες, στις επιστήμες της Γης, και κάποιοι άλλοι όχι. Σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, έχουμε εισάγει αυτά τα σεμιναριακά μαθήματα για να έρθουμε όλοι όσο γίνεται πιο κοντά στην προσέγγισή μας. Αυτά θα ανέβουν στο E-Class? Όλα ανεβαίνουν στο E-Class. Αυτό θα ανέβει στη μεθοδολογία της έρευνας συγγραφής, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάποιους ορισμούς της έρευνας. Μπορεί ένα κομμάτι να το έχει καλύψει και ο κύριος Σκούρτσος πριν από μένα. Με συγχωρείτε. Τι είναι έρευνα? Εδώ έχω τοποθετήσει δύο ορισμούς της έρευνας. Κατά ένα συγγραφέα, έρευνα είναι η συλλογή δεδομένων, πληροφοριών και γεγονότων με σκοπό την πρόοδο της γνώσης. Αυτό θα κληθείτε να κάνετε κι εσείς με την τελική σας εργασία, με την μεταπτυχιακή σας διατριβή. Ξέρω ότι μόλις ξεκινήσατε και σας φαίνεται πολύ μακρινή η διατριβή που θα έχετε να εκπονήσετε σε ένα χρόνο από τώρα. Δεν είναι τόσο μακριά. Και είναι πολύ σημαντικό, αυτό που μας έχει δείξει η εμπειρία μέχρι στιγμής, είναι πολύ σημαντικό από τώρα, από την αρχή, να μπείτε σε μια διαδικασία να σκέφτεστε τα ερευνητικά πεδία που σας ενδιαφέρουν και πώς θα κάνετε εσείς τη μοναδική σας προσφορά σε αυτό το κλάδο της επιστήμης. Ένας δεύτερος ορισμός λέει ότι η έρευνα είναι μια διαδικασία βημάτων που τη χρησιμοποιούμε για να συλλέξουμε και να αναλύσουμε δεδομένα ώστε να αυξήσουμε τη γνώση μας για ένα φαινόμενο. Αποτελείται από τρία βήματα. Πρώτα απ' όλα η ερώτηση, να υποβάλουμε μία ερώτηση. Δεύτερο βήμα, να συλλέξουμε τα δεδομένα μας. Αυτά τα δεδομένα μας μπορεί να έχουν πολλές μορφές ανάλογα με το ερώτημα. Μπορεί να είναι μετρήσεις, για όσους από εσάς είστε από τις επιστήμες της Γης. Μπορεί να είναι ερωτηματολόγια, η λεγόμενη ποσοτική έρευνα. Μπορεί να είναι δεδομένα από συνεντεύξεις, η ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα συνηθίζεται κυρίως στις δικές μου επιστήμες, στις ανθρωπιστικές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και κάποιος από μια άλλη επιστήμη να τις προσεγγίσει. Και τέλος, η παρουσίαση της απάντησης. Η παρουσίαση της απάντησης είναι ουσιαστικά η μορφή που θα πάρει η διατριβή σας, μια αυστηρά μορφοποιημένη δομή που σας εισήγαγε ο κύριος Σκούρτσος νωρίτερα σήμερα και στη συνέχεια στο μέρος δεύτερο. Γιατί όμως κάνουμε έρευνα? Κάνουμε έρευνα για να επεκτείνουμε την ανθρώπινη μας γνώση γύρω από το φυσικό κόσμο, το βιολογικό ή το κοινωνικό, πέρα από αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Μπορούμε να προσεγγίσουμε την έρευνα με τρία βασικά μονοπάτια. Το ένα είναι η διερεύνηση. Ένα φαινόμενο λοιπόν που είναι σχετικά νέο ή δεν το έχει προσεγγίσει κάποιος, δεν έχει ερευνηθεί αρκετά, εμείς πηγαίνουμε ως πρωτοπόροι ουσιαστικά να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Είμαστε οι πρώτοι που προσεγγίζουμε αυτό το φαινόμενο.
Ένας δεύτερος τρόπος, ένα δεύτερο μονοπάτι, είναι η περιγραφή, να περιγράψουμε ένα φαινόμενο. Και το τρίτο μονοπάτι είναι να φτάσουμε πλέον σε ένα βαθύτερο επίπεδο που είναι η ερμηνεία. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και ποιο είναι το αίτιο, ποιες είναι οι αιτίες πίσω από αυτό. Εδώ έχω συμπεριλάβει ενδεικτικά κάποια επιστημονικά περιοδικά που μπορείτε να συμβουλευτείτε από τώρα κιόλας γύρω από το θέμα του μεταπτυχιακού μας, γύρω από τη διαχείριση των κρίσεων, των καταστροφών και του περιβάλλοντος. Εδώ δημοσιεύονται συνεχώς νέες έρευνες και νέα επιστημονικά άρθρα. Είναι προσβάσιμα αυτά, κάποια από αυτά είναι προσβάσιμα σε εσάς μέσα από το Καποδιστριακό, με την απλή διαδικασία που σας εξήγησε ο κύριος Κούρτσης, ωραία. Κάποια άλλα μπορεί να χρειάζονται συνδρομή που δεν έχει πληρώσει το Πανεπιστήμιο για εσάς, οπότε μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να βρείτε ολόκληρο το άρθρο, θα μπορείτε όμως να βρείτε μια περίληψη. Εδώ, πέρα από πειράματα, υπάρχουν και ποσοτικές έρευνες με τη χρήση ερωτηματολογίων και υπάρχουν και ποιοτικές έρευνες με συνεντεύξεις από ανθρώπους που βίωσαν μια καταστροφή, οπότε καλύπτει όλη την γκάμα της έρευνας, όλη την γκάμα των μεθόδων των ερευνητικών που έχουμε στη διάθεσή μας. Πίσω όμως από όλες τις διαδικασίες έρευνας και από τη μεθοδολογία έρευνας που ακολουθούμε σαν επιστήμη, ουσιαστικά η ρίζα ξεκινάει με την αναζήτηση της αλήθειας. Έχω βάλει εδώ ένα απόφθεγμα από τον Ισαάκ Νιούτον, ο οποίος, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι από τους πατέρες της ερευνητικής μεθόδου, της επιστημονικής μεθόδου που χρησιμοποιούμε για να ερευνήσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο και της επιστημονικής μεθόδου που θα απαιτηθεί από εσάς για τη διατριβή σας. Και ο ίδιος δήλωνε ότι δεν ξέρω τι μπορεί να φαίνομαι στον κόσμο, αλλά για μένα μου φαίνεται ότι ήμουν μόνο σαν ένα αγόρι που παίζει στην ακτή και διασκέδαζε τον εαυτό μου εδώ και εκεί, ανακαλύπτοντας ένα λίγο βότσαλο ή ένα πιο όμορφο κοχύλι από το συνηθισμένο, ενώ ο μεγάλος ωκεανός της αλήθειας παρέμενε άγνωστος μπροστά μου. Οπότε η ρίζα είναι πάντα η αναζήτηση της αλήθειας. Σε αυτό το σεμινάριο, σήμερα στο εισαγωγικό, θα ξεκινήσω και από πολύ πίσω, θα ξεκινήσω από την αρχαιότητα, γιατί εκεί είναι και οι ρίζες της επιστημονικής μεθόδου που ακολουθούμε ακόμα και σήμερα. Οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία φιλοσοφία, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η αναζήτηση της αλήθειας ξεκινά πάρα πολλούς αιώνες πίσω και οι άνθρωποι προσπάθησαν να προσεγγίσουν την αλήθεια με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος ήταν τα έθιμα και οι παραδόσεις. Βασιζόμαστε και αντλούμε από τα έθιμα και τις παραδόσεις για να δούμε τι είναι αληθινό, πώς πρέπει να κινηθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Θέλει κάποιος να πει μία αλήθεια που παίρνουμε από τα έθιμα, από τις παραδόσεις μας. Μία αλήθεια πάνω στην οποία βασιζόμαστε στη ζωή. Από μία παροιμία. Παίρνουμε κάποια παροιμία για αλήθεια, τη χρησιμοποιούμε. Κανένας. Πολλά. Τι είπατε? Πολλά. Πείτε μία. Από έθιμα που μπορεί να είναι το 40ήμερο για να μην προσβληθεί το νέο, το βρέφος. Καλό το παράδειγμα εδώ. Σας βοηθάω κιόλας. Καλή ελευθερία. Να είστε καλά. Παράδοση. Ωραία. Αντλούμε λοιπόν μία αλήθεια. Βρίσκουμε έναν τρόπο να κινηθούμε στη ζωή μέσα από μία παράδοση. Η παράδοση λέει 40 μέρες κάθεται το νεογέννητο στο σπίτι μαζί με την λεχόνα. Επίσης, αναζητούμε την αλήθεια μέσω της αυθεντίας. Η αυθεντία είναι κάποιοι άνθρωποι τους οποίους αναγνωρίζουμε ως ειδικούς και βασιζόμαστε στη δική τους γνώμη ή στη δική τους άποψη για να καταλάβουμε τι είναι αλήθεια. Ξανά κάποιο παράδειγμα. Αυτό που βάλετε. Το προηγούμενο. Ναι, ακριβώς το προηγούμενο. Προσωπική εμπειρία. Χρησιμοποιούμε την προσωπική μας εμπειρία για να αποφασίσουμε τι είναι αλήθεια στη ζωή μας. Η προσωπική μας εμπειρία μπορεί να είναι και το ένστικτό μας, έτσι. Μπορεί να είναι αυτά που έχουμε βιώσει. Αλλά αντλούμε από το παρελθόν μας για να αποφασίσουμε τι είναι αλήθεια, πώς κινείται ο κόσμος, πώς δουλεύει ο κόσμος. Στο τέταρτο, όμως, πάμε σε μεθόδους λογικής που αναπτύχθηκαν 2.000 χρόνια πριν σε μία προσπάθεια των ανθρώπων
κάπως να οριοθετήσουν και να περιορίσουν τον τρόπο που οδηγούμαστε στην αλήθεια. Ο Αριστοτέλης είναι ο κύριος εκπρόσωπος της δημιουργίας της παραγωγικής συλλογιστικής, που θα το δούμε παρακάτω. Και μάλιστα ο Κάντ είχε πει ότι ό,τι είναι να υποθεί για λογική, υπόθηκε από τον Αριστοτέλη 2.000 χρόνια πριν. Η πιο σύγχρονη προσέγγιση που εμείς ακολουθούμε πλέον στα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι η επιστημονική μέθοδος. Αυτή εμφανίζεται οριοθετημένα ως έννοια γύρω στο 17ο αιώνα και απορρίπτει εν μέρη τον Αριστοτέλη. Εν μέρη τον απορρίπτει, εν μέρη δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν. Ούτε εμείς μπορούμε να ξεφύγουμε τώρα από αυτόν. Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι έχοντας γνώση για το γενικό, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το μερικό. Και έχω εδώ ένα παράδειγμα. Αν έχουμε ως δεδομένο ότι όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος κινούνται σε ελλειπτικές τροχές γύρω από τον ήλιο, και ξέρουμε ότι ο Άρης είναι και αυτός πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, μπορούμε να καταλήξουμε στο λογικό συμπέρασμα ότι ο πλανήτης Άρης κινείται ελλειπτικά γύρω από τον ήλιο. Από την άλλη, υπάρχει και άλλη μία προσέγγιση στη λογική. Αν έχουμε γνώση του μερικού, να εξάγουμε συμπεράσματα για το γενικό. Αυτή η μέθοδος είναι πιο ανοιχτή σε λάθη και σε σφάλματα. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε κοράκι που έχει παρατηρηθεί είναι μαύρο. Σωστά. Σωστά. Άρα όλα τα κοράκια είναι μαύρα. Μπορεί να πούμε ότι κάθε κύκνος που έχει παρατηρηθεί είναι λευκός. Και μέχρι ένα σημείο στην ιστορία ίσχυε αυτό. Κάθε κύκνο που είχαμε δει ήταν λευκός. Αλλά υπάρχει και ένας μαύρος κύκνος στην Αυστραλία. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άρα, αν λέγαμε ότι όλοι οι κύκνοι είναι λευκοί, εδώ θα πέφταμε σε μια λογική πλάνη, σε ένα σφάλμα. Πάμε να δοκιμαστούμε λίγο. Λοιπόν, παίρνουμε συνεντεύξεις από 70 ψυχολόγους και 30 μαθηματικούς. Και σας παραθέτω μία σύνοψη, λέγοντάς σας ότι ο Κώστας είναι δημιουργικός και του αρέσει να δίνει συμβουλές. Ποιο είναι το πιθανότερο επάγγελμα του Κώστα? Πάμε πρώτα να σηκωθούν τα χέρια για τον ψυχολόγο. Να πω για τον μαθηματικό. Για τον λόγο των μαθηματικών, μπορεί ο εγκέφαλος, συγγνώμη, να έχει λίγο καλύτερη σκέψη. Δηλαδή, με τον μαθηματικό τρόπο σκέψη σου είναι σε ένταση. Οπότε μπορεί να αντλεί γνώσεις ο ίδιος από γύρω-γύρω, να το σκέφτεται, να το επεξεργάζεται, να δώσει την καλύτερη συμβουλή από έναν εξειδικευμένο ψυχολόγο. Ωραία, για να το δούμε. Νομίζω το αντίθετο. Υπάρχει ο ψυχολόγος. Το ίδιο. Οι πιθανότητες ποιες είναι. Ακριβώς. Στον υπαγωγικό συλλογισμό, ενώ εδώ ήταν ερμηνεία, πολύ όμορφη ερμηνεία, ο υπαγωγικός συλλογισμός ακολουθεί αυστηρούς κανόνες πιθανοτήτων. Άρα, ποιο είναι το πιθανότερο? Έχουμε 70 ψυχολόγους, 30 μαθηματικούς. Ψυχολόγους. Αν πάρουμε συνεντεύξεις από 30 ψυχολόγους και 70 μαθηματικούς και δώσω την ίδια σύνοψη. Ο Κώστας είναι δημιουργικός και του αρέσει να δίνει συμβουλές. Εδώ ποιο είναι το πιθανότερο επάγγελμα? Μαθηματικός τώρα. Άκουσα κάτι για ψυχολόγο. Έχω πάρει ψυχολόγος, θα λέγατε. Γιατί θα λέγατε ψυχολόγος? Γιατί δημιουργικός και δίνει συμβουλές. Αυτό το συμβουλίο ότι με πάει στη συζήτηση με τον ερώτηση είναι ο πιο συμβουλίος απέναντί μου, τον ακούω για να συμμερίσουμε το πρόβλημά του. Στην ουσία της πρότασης. Λοιπόν, ο επαγωγικός συλλογισμός μας βάζει σε πολύ αυστηρά όρια του πώς θα αποφασίσουμε τι είναι το πιθανότερο. Και είναι απλά αριθμοί εδώ. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα τώρα. Αυτός είναι παγωγικός συλλογισμός. Ο Κώστας πάλι, άλλος Κώστας, είναι 34 ετών, ζει στη Χίο και ανησυχεί για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Αυτό είναι δεδομένο. Ποιο από τα παρακάτω είναι πιο πιθανό?
ο Κώστας είναι ψυχολόγος ή ο Κώστας είναι ψυχολόγος και στηρίζει οικονομικά την Greenpeace. Ποιο από τα παρακάτω είναι πιο πιθανό, έτσι. Δεν ξέρω. Ωραία. Βέβαια, το πάρει το ποτάμι. Κανένα από τα δύο δεν είναι πιο πιθανό. Δεν υπάρχει ψυχολόγος στοιχείο. Το ότι πρόσθεσα μία ακόμα φράση στο Κώστας είναι ψυχολόγος, δεν κάνει τη μία ή τη δεύτερη, την πρώτη φράση πιο πιθανή. Λοιπόν, αυτά ήταν κάποια παραδείγματα από τις μεθόδους που χρησιμοποίησε ο Αριστοτέλης για να εξάγει συμπεράσματα με βάση τη λογική. Εδώ τώρα, και έχοντας υπόψη σας όσα είπαμε πριν, σας παραθέτω δύο έρευνες, επιστημονικές έρευνες, σύγχρονες έρευνες, που υπέπεσαν σε λογικές πλάνες, σαν αυτές τώρα που λίγο μπερδευτήκαμε. Ποιο ψυχολόγος, μαθηματικός, τι γίνεται εκεί στοιχείο. Λοιπόν, η πρώτη έρευνα είχε δημοσιευτεί το 1999 και είχε καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Τα μικρά παιδιά που κοιμούνται με το φως ανοιχτό είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν μυοπία αργότερα στη ζωή τους. Από τη μία μπορεί να ισχύει τώρα, από την άλλη όχι. Τώρα πλέον όλοι είμαστε πρώτα απ' όλα υπολογιστή. Οπότε δεν παίζει ρόλο το φως το βράδυ, όχι την οποία θα υπολογιστεί και δίποτα με τα τάμπη που είναι. Ωραία. Άλλη αντίρρηση που μπορείτε να σκεφτείτε. Είναι αυτό και από τότε το φως το έκλεινε το βράδυ στο σπίτι. Είναι λανθασμένο το συμπέρασμα. Το είχα δει στο ίντερνετ. Να σας το πω από τώρα ότι είναι λανθασμένο αυτό το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν. Κάπου χάθηκε ένας κρίκος της αλήθειας, ένας κρίκος της πορείας που ξεκινάει από τα παιδιά που έχουν μυοπία κάποια στιγμή στη ζωή τους και ανατρέχει πίσω στο αν κοιμόντουσαν με το φως ανοιχτό ή όχι. Δεν περιμένω να το βρούμε τώρα συζητώντας. Είναι όμως ένα τυπικό δείγμα του πόσο εύκολα μπορούμε στην έρευνα, στην επιστήμη, να φτάσουμε σε συμπεράσματα που ουσιαστικά υποκύπτουν σε λογικές πλάνες. Όταν ερευνήθηκε αυτό το θέμα περαιτέρω, η αλήθεια ήταν η εξής. Η μυοπία είναι γενετική. Οι γονείς λοιπόν που έχουν μυοπία, είναι πολύ πιθανό τα παιδιά τους να έχουν μυοπία. Οι γονείς λοιπόν που είχαν μυοπία ένιωθαν ανασφάλεια να μην μπορούν να δουν καθαρά τα παιδιά το βράδυ, οπότε άφηναν ένα φως ανοιχτό. Αυτός ήταν ο κρίκος. Στο δεύτερο, αυτό δεν είναι πραγματική έρευνα ακριβώς, αλλά το χρησιμοποιήσε η δική μου καθηγήτρια για να μας εξηγεί για τις λογικές πλάνες. Όπως αυξάνονται οι πωλήσεις παγωτού, αυξάνονται και τα περιστατικά πνιγμών στη θάλασσα. Ισχύει μέχρι εκεί. Άρα η κατανάλωση παγωτού προκαλεί πνιγμούς. Ποιος είναι ο κρίκος που λείπει? Ότι δεν τρώμε καλοκαίρι. Τι άκουσα, ότι το καλοκαίρι. Ότι το καλοκαίρι τρώμε παγωτά. Και το καλοκαίρι είμαστε και στη θάλασσα. Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος που λείπει. Εντάξει, περάσουμε όμορφα σήμερα, θα διασκεδάσουμε. Έχω βάλει ένα μικρό γρίφο που βασίζεται πάλι σε αυτούς τους αρχαίους κανόνες της λογικής, της επαγωγικής και της παραγωγικής συλλογιστικής. Λοιπόν, υπάρχουν τρία δοχεία. Το ένα έχει νομίσματα από το 2005 μόνο.
Το δεύτερο έχει από το 1975 μόνο. Και το τρίτο έχει μισά-μισά. Ωραία. Έχουν και τα τρία ετικέτες, 2005-1975 και μίξ. Γνωρίζετε πως κάποιος έχει βάλει τις ετικέτες λάθος. Όλες οι ετικέτες που βλέπετε είναι λάθος. Μπορείτε να βάλετε σωστά τις ετικέτες χωρίς να κοιτάξετε μέσα και να βγάλετε μόνο ένα νόμισμα από κάθε δοχείο. Και θα παρακαλέσω τις φυσικές επιστήμες, επειδή την έχω ξαναπατήσει στο παρελθόν, μη μου πείτε ότι είχε διαφορετική πυκνότητα το μέταλλο στα νομίσματα του 75. Σας παρακαλώ. Μόνο με λογική. Λογικά θα πετύχουμε κάποιο δοχείο που θα έχει τα ίδια νομίσματα. Μάλλον από κάποιο δοχείο θα βγάλουμε τα ίδια νομίσματα. Άρα το άλλο θα είναι αυτό που έχει ό,τι έχει. Πώς είστε σίγουροι ότι θα βγάλετε από δύο δοχεία τα ίδια νομίσματα? Όσο λέει εμείς και το 75 και το 2005, η χρονολογία ήταν ίδια. Ό,τι και το ανοίξουμε, ό,τι και να τραβήξουμε, θα είναι ίδια με ένα άλλο δοχείο. Οπότε το τρίτο θα είναι το ίδιο με ένα άλλο. Άρα το τρίτο είναι αυτό που βγάζει. Και πώς θα ξεχωρίσετε το μπίξ με το πρώτο? Εκεί ήταν. Εκεί α, εντάξει. Και στα άλλα ξέρουμε τις ετικέτες. Εφόσον οι ετικέτες που είχαν πριν είναι λάθος, αντιστρέφουμε τις ετικέτες. Πώς το ξέρετε όμως ποιο είναι το 75 και ποιο είναι το μίξ? Δεν είπαμε όλα είναι λάθος οι ετικέτες. Όλες οι ετικέτες είναι λάθος. Άρα? Άρα οι άλλες δύο είναι αντίθετα. Ή αντίθετα ή θέλεις να πεις. Τώρα θα αναφερθώ στα δοχεία μόνο, χωρίς ετικέτες. Τα νομίσματα που είναι από το 1975, είναι σε δοχείο το οποίο αντιστοιχεί στην ίδια χρονολογία. Φυσικές επιστήμες είστε, οικονομικά, τι είστε? Εμείς νομίζω. Λέω, όχι, είναι ίδια τα δοχεία. Ίδια, ολόιδια δοχεία. Ίδια. Ολόιδια τα δοχεία, δεν διακρίνεται η χρονολογία τους. Πότε είναι επανή. Βασικά. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βγει το ίδιο νόμισμα από τρία δοχεία. Θα βγει από δύο. Άρα, ο συνδυασμός του τι νομίσματα βγάλουν, δηλαδή θα βγουν δύο νομίσματα του 75 ή δύο του 2005. Πάμε κάτι διαφορετικό. Θα τα βάλουμε κάτω με τις ετικέτες και θα δούμε ποιο δεν κολλάει την ετικέτα του. Άρα, φύγουμε. Ωραία, θέλετε να το πάτε βήμα-βήμα αυτό? Λοιπόν, τραβάμε, βγαίνει του 2005. Ωραία. Το 2005, μετά βγαίνει το 1975 και μετά βγαίνει το 1975. Γιατί, μπορεί να βγει το 1975 ή το 2005 σε ένα από τα αυτά. Παίρνουμε τη μία εκδοχή. Οκ, ή τη μία εκδοχή. Και το 2005. Την είναι σίγουρα, αλλά όσες περιπτώσεις και να έχουμε, σίγουρα δεν θα έχουμε τρία ίδια νομίσματα. Θα έχουμε δύο διαφορετικά και ένα μόνο. Υπό αυτή την έννοια, από πάνω έχουμε τα δοχεία και βλέπουμε τις ετικέτες. Συνεπώς, παίρνουμε τα δύο ίδια και συνδυάζουμε τις ετικέτες. Και βλέπουμε ποια ετικέτα δεν κολλάει, είναι το μίξ. Και πάλι είναι αυτή μια απάντηση. Και αφού βγάλουμε το μίξ, βγαίνουμε τα δύο. Είναι κατανοητό αυτό που υπόθηκε τώρα? Ναι, πάλι είναι μια απόφαση. Το ένα... Λοιπόν, όντως η απάντηση είναι εδώ. Βγάζω ένα νόμισμα. Μπορεί να μου βγει είτε 2005 είτε 1975. Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι είναι το 2005, κοιτάω την ετικέτα. Η ετικέτα μπορεί να είναι τριών ειδών. Ή 2005 που δεν θα είναι σίγουρα, γιατί αν είναι 2005 ξέρω ότι είναι μίξ. Βγάζω και από το δεύτερο. Είτε 1975 είτε 2005. Βγάζω και από το τρίτο. Ξέρουμε με δεδομένο ότι οι ετικέτες είναι λάθος.
Οπότε... Το ενδιαφέρον, δηλαδή. Είναι λάθος, λάθος σειρά, λάθος τα δύο, τα τρία, τα ένα, τα τρία. Ξέρουμε ότι είναι όλες λάθος. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Αυτός τι ήτανε, παραγωγικός ή επαγωγικός συλλογισμός? Παραγωγικός. Παραγωγικός συλλογισμός ήταν αυτός. Τώρα πάμε στον επαγωγικό. Επαγωγικός πιο δύσκολος. Ο βασιλιάς κάλεσε τους τρεις πιο σοφούς άντρες στην αίθουσα του θρόνου για να αποφασίσει ποιος θα γίνει ο επόμενος σύμβουλος. Έβαλε από, το καπέλο στο, από ένα καπέλο στα κεφάλια τους, έτσι ώστε ο κάθε σοφός μπορούσε να δει τα καπέλα των άλλων, αλλά κανείς δεν μπορούσε να δει το δικό του. Τα καπέλα μπορεί να ήταν είτε μπλε είτε άσπρα. Ο βασιλιάς τους διαβεβαίωσε όμως πως υπήρχε τουλάχιστον ένα μπλε καπέλο. Επίσης τους διαβεβαίωσε πως το τεστ θα ήταν δίκαιο προς όλους. Οι σοφοί δεν μπορούσαν να μιλούσουν ο ένας τον άλλον. Ο βασιλιάς ανακοίνωσε πως ο πρώτος που θα στεκόταν και θα ονόμαζε σωστά το χρώμα του καπέλου που φορούσε θα γινόταν ο επόμενος σύμβουλος. Μετά από αρκετή ώρα, όντως ένας άντρας σηκώθηκε και έδωσε τη σωστή απάντηση. Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτός που φοράει μπλε ήταν τους άλλους με τα δύο άσπρα. Ο βασιλιάς τους διαβεβαίωσε πως υπήρχε τουλάχιστον ένα μπλε καπέλο. Τουλάχιστον ένα. Άρα. Άρα ήταν όλα μπλε. Γιατί. Ήταν δίκαιο. Πάρα πολύ σωστά. Ήταν όλα μπλε, γιατί τους είπε ότι τουλάχιστον ένα ήταν μπλε, αλλά το τεστ ήταν δίκαιο για όλους, άρα δεν γίνεται. Λοιπόν. Για αιώνες, η αναζήτηση της αλήθειας βασίστηκε σε αυτούς τους κανόνες, σε αυτούς τους κανόνες λογικής που αναπτύχθηκαν από τον Αριστοτέλη. Όμως, κάποια στιγμή αμφισβητήθηκε και ο Αριστοτέλης και ένα κάπως αστείο είναι ότι ο Αριστοτέλης υποστήριζε πως οι γυναίκες έχουν λιγότερα δόντια από τους άντρες. Ο Αριστοτέλης παντρεύτηκε δύο φορές, αλλά δεν σκέφτηκε ποτέ να κοιτάξει τα δόντια των συζύγων του. Λοιπόν, από τον 17ο αιώνα λοιπόν και μετά αρχίζει μία αμφισβήτηση της, της λογικής του Αριστοτέλη και αρχίζει επίσης μία ένσταση στην αποδοχή της αλήθειας από την αυθεντία, από την παράδοση, ακόμα και από την ίδια τη λογική μας. Εδώ έχω συμπεριλάβει κάποια αποφθέγματα, είναι από τους κυριότερους, αλλά όχι τους μοναδικούς, εκπροσώπους της επιστημονικής μεθόδου, της νέας λοιπόν μορφής που υιοθετήσαμε για να αναζητούμε την αλήθεια. Ο Καρλ Πόπερ δήλωνε ότι αν μια θεωρία σας φαίνεται ότι είναι η μόνη πιθανή, η μόνη δυνατή, αυτό πρέπει να το παίρνουμε ως ένδειξη ότι δεν έχουμε κατανοήσει ούτε τη θεωρία ούτε το πρόβλημα. Αυτό είναι μία από τις βασικές αρχές της επιστημονικής μεθόδου που ακολουθούμε, ότι δεν υπάρχει μία απόλυτη θεωρία που εξηγεί τα πάντα. Στη διατριβή σας και το ίδιο και σε εργασίες που μπορεί ήδη να έχετε γράψει από το πρώτο πτυχίο και καλείστε να γράψετε στο μεταπτυχιακό, σε πολύ λίγες περιπτώσεις δηλώνουμε με απόλυτη βεβαιότητα τα δεδομένα που παραθέτουμε. Ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες είναι πολύ σημαντικό να δίνετε έμφαση στο «είναι πολύ πιθανό», «υποδεικνύεται», ακόμα και όταν χρησιμοποιούμε στατιστικά πακέτα αναλύσεων όπως το SPSS και καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, στα συμπεράσματά μας, στη διατριβή μας, δεν γράφουμε «αποδεικνύεται», είναι πέρα πάσας αμφιβολίας βέβαιο, γράφουμε «υποδεικνύεται» ή γράφουμε ότι είναι πολύ πιθανό ότι, ακόμα και στα ερευνητικά άρθρα που θα δείτε να δημοσιεύονται στα επιστημονικά περιοδικά, πουθενά δεν δηλώνουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί η ρίζα της επιστημονικής μεθόδου είναι ότι η γνώση μας, οι θεωρίες μας, είναι όλα αμφισβητήσιμα και μπορεί αύριο να έρθει νέα γνώση στο φως, η οποία θα καταρρύψει την προηγούμενη θεωρία. Ο Δεκάρτες επίσης υποστήριζε την επιστημονική μέθοδο και έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωσή της. Ισχυριζόταν ότι για να επιδιώξουμε την αλήθεια είναι απαραίτητο τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας να αμφιβάλλουμε όσο είναι το δυνατόν για τα πάντα.
Ξεκίνησε λοιπόν, αν έχετε ακούσει σίγουρα το λευκό χαρτί, ζητούσε λοιπόν να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, σαν να μην γνωρίζουμε τίποτα. Και έτσι προσεγγίζουμε την έρευνα μέχρι και σήμερα. Ό,τι υποστηρίζουμε σε μία διατριβή και σε μία εργασία πρέπει να ξεκινάει από το μηδέν. Πρέπει να αποδεικνύουμε αυτό ακόμα που και εμείς θεωρούμε αυτονόητο και πολλές φορές το παραλείπουμε σε μία εργασία. Πρέπει κάπου να έχουμε παραπομπή για το πού ξεκινάει αυτή η γνώση. Και ο Χιούμ επίσης, εκπρόσωπος της επιστημονικής μεθόδου, υποστήριζε ότι γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, από το βίωμά μας, ότι ένα γεγονός ακολουθεί συνεχώς ένα άλλο, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί, το έλεγε λίγο πιο ποιητικά, δεν γνωρίζουμε τη μυστική σύνδεση που τα ενώνει μεταξύ τους. Αναφερόταν στις σχέσεις αιτίου-αιτιατού που δεν μπορούμε να τις γνωρίζουμε αν δεν τις διερευνήσουμε. Λοιπόν, εδώ έχω συμπεριλάβει κάποιους από τους εκπροσώπους. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία για την επιστημονική μέθοδο, η οποία αρχίσει και οριοθετείται τον 17ο και φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη τον 19ο και την ακολουθούμε μέχρι σήμερα στον τρόπο που διερευνούμε. Και το γνωστό μήλο που έπεσε από το δέντρο, αυτό τι ήταν, παγωγικός ή παραγωγικός συλλογισμός? Ο παραγωγικός είναι από το γενικό στο μερικό, ήταν παγωγικός. Ήταν ένας συλλογισμός λοιπόν που έχει αμφισβητηθεί και θεωρείται και λίγο πιθανό να υποπέψουμε σε λογικές πλάνες. Αλλά από το μήλο εξήγαγε συμπεράσματα για το σύμπαν μας. Λοιπόν, στην επιστημονική μέθοδο τώρα, στα βήματα που καλούμαστε και εμείς να ακολουθήσουμε. Όλα ξεκινούν από μία ερώτηση. Εδώ έχω βάλει κάποιες ερωτήσεις που η διαχωριστική γραμμή μεταξύ επιστήμης και φιλοσοφίας δεν είναι πολύ ξεκάθαρη, αλλά ενώ είναι κάποια από αυτά είναι και φιλοσοφικά ερωτήματα, είναι και μεγάλα ερωτήματα της επιστήμης. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα και σήμερα να διαχωριστεί η επιστήμη από τη φιλοσοφία. Όλα όμως, όπως και να είναι, και η διατριβή σας ξεκινά από ένα ερώτημα, μία ερώτηση. Αφού γίνει αυτή η ερώτηση, πρέπει μετά να ακολουθήσουμε μία πολύ συγκεκριμένη διαδικασία στο να τη διερευνήσουμε, που βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο. Ποια είναι αυτή? Ξεκινάμε με την παρατήρηση. Τι έχει παρατηρηθεί γύρω από αυτή την ερώτηση? Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τις ερωτήσεις μας λίγο παραπάνω? Ξέρουμε ότι μετά από μία φυσική καταστροφή, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες. Τι σημαίνει είναι πιο ευάλωτες? Έτσι διαμορφώνουμε την ερώτηση, έτσι αρχίζουμε και κοιτάμε τα υποερωτήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά από μία φυσική καταστροφή, οι γυναίκες δεν ανακάμπτουν τόσο γρήγορα οικονομικά. Βλέπουμε ότι μετά από μία φυσική καταστροφή οι γυναίκες έχουν αυξημένα ποσοστά ψυχιατρικών διαταραχών. Αρχίζουμε να σχηματίζουμε κάποιες υποθέσεις. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Τελικά ποιος? Δεν χρειάζεται να είναι από γνώση. Κάντε μία υπόθεση. Γιατί μπορεί μετά από μία φυσική καταστροφή στη Σρι Λάγκα οι γυναίκες να είναι πιο ευάλωτες? Γιατί έχουν αγωνία γιατί θα γίνει για τα παιδιά τους. Οπότε ψυχολογικά πέφτουν και είναι ευάλωτες. Ωραία, πολύ ωραία. Άλλη υπόθεση? Γιατί έχουν βιώσει ένα πάρα πολύ άσχημο γεγονός, οπότε έχουν... Όταν κάποιος περνάει δύσκολα, δεν πέφτει γενικά όλο το σύστημα. Γιατί οι γυναίκες περισσότερο από τους άντρες όμως? Είναι πιο ευαίσθητες. Δηλαδή? Δηλαδή πιο ευαίσθητες τι, σωματικά, ψυχολογικά, σωματικά. Πείτε κι εσείς. Θα πάμε στο Φρόιντ, έτσι. Η ψυχική καταστροφή, τι έχουμε, αναιρείται μια υποδομή που είναι πολιτισμική. Με αυτή την έννοια, τα αρχαίωνα χαρακτηριστικά του καθενός θα πρέπει να αναλυθούν. Δηλαδή, η ρόμη που έχει ο άντρας το κάνει να επιβιώσει, ας πούμε. Ωραία. Αυτή την έννοια. Άρα, η έλλειψη της σωματικής δύναμης συμβαίνει σε αρχαίων περιβάλλον λιγότερη προσαρμοστικότητα. Θες κάτι συμπληρωματικό, άρα
είσαι στη στολή. Ωραία. Σε αδυναμία. Ωραία. Αυτό είναι. Άλλη υπόθεση. Εγώ δεν είχα προσωπικό να μην είναι τόσο υψηλό. Είχα προσωπική της κατάσταση να μην της επιτρέπει να κάνεις εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι στην περίπτωση που κυοφορεί. Είμαι λαμπρό παράδειγμα σήμερα, έτσι ναι. Θα πάει πολύ καλά η διάλεξη, ναι. Και γίνει αυτή η καταστροφή, ναι. Μετά σε μια κατάσταση, από τι θα κάνω, πού θα πάω, να έχω την προτιμήρωση που είχα κανονίσει να έχω. Την ιατρική δηλαδή, περίθαλψη, ωραία. Και την ψυχολογική μετά, γιατί δεν ξέρω και η κοινωνική κατάσταση πιο αματική. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κατά την γνώμη μου, η γυναίκα, επειδή στηρίζεται πολύ στη σιγουριά, με μια τέτοια καταστροφή είναι σαν να τη καταστρέφει αυτόν τον πυλώνα. Οπότε, επειδή ο άντρας είναι πιο πολύ γκρούχο, να το πω έτσι. Το παίρνει πιο χαλαρά ένας άντρας στη σχέση με τη γυναίκα. Ωραία. Όλα αυτά που είπατε μπορεί να είναι αλήθεια. Όλα αυτά που είπατε, μπορεί και κανένα, μπορεί κάποια από αυτά. Είναι όμως οι υποθέσεις που κάναμε. Τώρα έρχεται το δύσκολο κομμάτι. Να βρούμε έναν τρόπο που θα εκτιμήσουμε αυτές τις υποθέσεις. Πώς θα το μετρήσουμε αυτό που είπαμε. Πώς μετριέται το αν ένας άντρας είναι πιο γιούχου ή αν είναι το κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο που παίζει ρόλο στην ευαλωτότητα ή αν είναι μια ψυχοσυναισθηματική ευαλωτότητα ή αν είναι η φυσική δύναμη ή η ικανότητα, εν πάση περιπτώσει, να ανταπεξέλθει σε φυσικές προκλήσεις ή αν μια ιδιαίτερη περίοδος της ζωής σε καθιστά πιο ευάλωτο γιατί έχει ιατρικές ανάγκες. Με ποιο τρόπο μπορούμε να το διερευνήσουμε αυτό? Είναι μόνο την περίπτωση. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις μια συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, παράδειγμα στη μάνα, όταν γίνει πλημμύρες και να δεις ότι τι γίνεται τότε με τις γυναίκες, συγκεκριμένη χρονική περίοδο με συγκεκριμένη καταστροφή, εκεί πας και με στατιστικά στοιχεία, μπορείς να πας και με συνεδέξεις στις γυναίκες που είχαν τότε, εκείνη την περίοδο, εκείνη την ημέρα, βρισκόντουσαν εκεί, οπότε κάνεις ένα συνδυασμό έρευνας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βρίσκουμε λοιπόν έναν τρόπο να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας, να τις μετρήσουμε. Βασιζόμαστε βέβαια πάντα στις πλάτες γιγάντων, έτσι, εκεί πατάμε. Η γνώση μας και οι υποθέσεις μας δεν μπορούν να είναι στον αέρα. Βασίζονται σε προηγούμενη γνώση, οπότε ανατρέχουμε πίσω στη βιβλιογραφία. Κοιτάμε να δούμε η υπόθεση που κάνατε εσείς, κύριε, οποιοδήποτε από εμάς εδώ, για το ποιο λόγο είναι οι γυναίκες πιο ευάλωτες. Κοιτάμε να δούμε οι προηγούμενοι ερευνητές από εμάς τι λένε. Υπάρχουν ερευνητές που λένε για το κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο και λένε, ας πούμε, ότι στη Στριλάνκα δεν υπάρχει το μορφωτικό επίπεδο για να μπορέσουν να βρουν εύκολα εργασία μετά ή για να επεξεργαστούν πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την ανάκαμψη. Υπάρχουν κάποιοι ερευνητές που το λένε. Πόσοι είναι αυτοί, είναι πολλοί? Ίσως λοιπόν κάτι εκεί μας οδηγεί στο να σχηματοποιήσουμε μία υπόθεση πάνω σε αυτό. Υπάρχουν ερευνητές που μας λένε ότι σε κάποιες κοινωνίες, επειδή όντως δεν υπάρχει ίδιο ποσοστό φυσικής ρόμης και φυσικής ικανότητας να ανταπεξέλθουν, αυτό τους καθιστά πιο ευάλωτες σε περιβάλλον καταστροφής. Υπάρχουν κάποιοι ερευνητές που το λένε. Βασιζόμαστε λοιπόν σε αυτούς και για να σχεδιάσουμε τελικά τις δοκιμές μας και για να δούμε με ποιο τρόπο ερευνήθηκε στο παρελθόν. Μετά φτάνουμε στο σημείο που καλούμαστε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, ουσιαστικά να διεξάγουμε το πείραμα, να διεξάγουμε την έρευνά μας, είτε είναι ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, οποιοδήποτε είδος μέτρησης. Αυτό μας οδηγεί στο να αναπτύξουμε μία θεωρία. Όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία και τα επεξεργαστούμε, θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποια θεωρία. Όμως, αν παρατηρήσετε, υπάρχει βελάκι που μας ξαναπάει στην αρχή. Και αυτή είναι η διαφοροποίηση της επιστημονικής μεθόδου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο είχαμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να φτάσουμε στην αλήθεια. Η επιστημονική μέθοδος πρέπει μόνιμα να είναι ανοιχτή σε αμφισβήτηση. Πρέπει μόνιμα να είναι ανοιχτή σε νέα έρευνα. Δεν έγινε μία έρευνα για τα πάντα και τελείωσε, βρήκαμε την απόλυτη αλήθεια. Πρέπει να είναι ανοιχτή στο να δοκιμάζεται ξανά και ξανά.
συγκεκριμένα είναι μία από τις προϋποθέσεις της. Ξεκινώντας με τις προϋποθέσεις όμως από την αρχή, το πρώτο, η πρώτη προϋπόθεση στην επιστημονική μέθοδο είναι η δοκιμαστικότητα. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι αυτό το οποίο υποθέτω, αυτό που θέλω να ερευνήσω, η ερώτηση που έχω, μπορεί να ερευνηθεί, μπορεί να δοκιμαστεί. Αν εμένα η ερώτησή μου είναι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Πολύ ωραία ερώτηση, μας έχει απασχολήσει όλους. Μπορεί να δοκιμαστεί έτσι όπως είμαστε σήμερα, στο επίπεδο γνώσης που έχουμε σήμερα. Στο επίπεδο γνώσης λοιπόν που έχουμε σήμερα δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε επιστημονικά. Μπορεί να το συζητήσουμε φιλοσοφικά. Είναι πολλά sites στο ίντερνετ αφιερωμένα σε αυτές τις απόψεις, αλλά δεν μπορεί να ερευνηθεί. Δυνατότητα αναπαραγωγής. Μία έρευνα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να αναπαραχθεί από μελλοντικούς ερευνητές. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε ακούσει κάποιο καιρό που λέγανε για μία μηχανή που είχε φτιάξει ο Τέσλα που έκανε σεισμούς. Το έχετε ακούσει ποτέ στα παραφυσικά? Έχετε ακούσει ποτέ για μαγικές συσκευές που έχουν περιόριστη ενέργεια? Ωραία. Αυτή η μαγική συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπαραχθεί. Αν δεν μπορεί να το κάνει και άλλος ερευνητής, είναι υπό αμφισβήτηση. Αντικειμενικότητα. Δηλαδή, η επιστημονική μέθοδος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένη από τις προσωπικές μας αντιλήψεις. Ένα παράδειγμα, με συγχωρείτε που θα το χρησιμοποιήσω, με το γιούχο. Οι άντρες, ας πούμε, είναι πιο γιούχο. Αυτό ίσως έχει να κάνει κάτι με... ή αντίστοιχα, οι γυναίκες δεν παθαίνουν ποτέ τίποτα, είναι σαν τις κατσαρίδες. Αυτό πιθανά είναι χρωματισμένο από μία μας προσωπική άποψη. Υπάρχει και στο αντίποδο κάτι όμως. Οι γυναίκες είναι πιο πολύ γιουχού, γιατί τα αφήνει τότε στους άντρες. Πάρα πολύ ωραίο το θέτετε, λοιπόν. Οτιδήποτε μας φτάνει. Είναι πιθανά χρωματισμένο από τις προσωπικές μας απόψεις. Στην επιστημονική μέθοδο αυτό το κομμάτι, το προσωπικό μας, το αφήνουμε στην άκρη. Αυστηρότητα. Η επιστημονική μέθοδος πρέπει να έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα βήματα. Αυστηρά βήματα. Νομίζω ότι πήρατε και μια γεύση από τον κύριο Σκούτσο νωρίτερα, με τους κανόνες. Πέρσι κάποιος μου είχε πει ότι, καλά, δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί κανόνες για να γράψεις μια σελίδα. Οικονομία. Τώρα, αυτό είναι μια ιδιαίτερη έννοια. Έχει ακούσει κάποιος από εσάς το Occam's Razor, το ξηράφι του Occam? Αυτό που σου έρχεται πρώτο, τελικά είναι και αυτό που θα ισχύσει στο... Η πιο απλή λύση είναι και η πιο πιθανή. Ουσιαστικά, λοιπόν, η επιστημονική μέθοδος υποστηρίζει ότι η απάντηση είναι η απλούστερη δυνατή. Και, τέλος, η δυνατότητα γενίκευσης της επιστημονικής μεθόδου. Δεν μπορεί ένα συμπέρασμα που εξάγουμε σε μία έρευνα να ισχύει μόνο στο εδώ και τώρα και για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. Ένα αποτέλεσμα έρευνας για να είναι έγκυρο σημαίνει ότι μπορεί να γενικευθεί και στο ευρύτερο σύνολο. Λοιπόν. Στην επιστημονική μέθοδο είπαμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για τίποτα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα συμπεράσματά μας με απόλυτη βεβαιότητα, για μία απόλυτη αλήθεια. Αυτό πάλι βρίσκεται σε τέσσερις λέξεις. Τα συμπεράσματά μας πρέπει να χαρακτηρίζονται από τέσσερις ιδιότητες για να είναι όσο το δυνατόν πιο έγκυρα. Επαληθευσιμότητα. Να μπορούμε δηλαδή να το ελέγξουμε αυτό το συμπέρασμα σε μία δεύτερη έρευνα ίσως ή στην ίδια. Αντικειμενικότητα είπαμε, να είμαστε αντικειμενικοί κριτές και αντικειμενική αρρωγή της έρευνας, ανεξαρτησία, κάτι που παρατηρείται εδώ να παρατηρείται και απέναντι. Δεν μπορεί το μήλο να πέφτει από το δέντρο μόνο εδώ. Πρέπει να πέφτει και στην άλλη άκρη του κόσμου. Και πολλαπλότητα. Το μήλο πρέπει να πέφτει από το δέντρο πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί να πέφτει μόνο μία φορά και την άλλη να μην πέφτει, λόγω βαρύτητας. Και έχω εδώ ένα παράδειγμα. Λοιπόν, έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι και οι τρεις είδαν έναν υπτάμενο δίσκο να διασχίζει τον ουρανό την ώρα που είχαν ένα πικνίκ στην εξοχή. Σε μία άλλη περίπτωση, τρεις άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι από τρία διαφορετικά σημεία ενός τόπου
ισχυρίζονται ότι είδαν το ίδιο φαινόμενο. Ένα υπτάμενο δίσκο να διασχίζει τον ουρανό και σε άλλη περίπτωση 20.000 κάτοικοι μιας πόλης υποστηρίζουν το ίδιο. Πού πληρούνται τα κριτήρια για τον βαθμό βεβαιότητας? Επαληθευσιμότητα σημαίνει ότι θα πρέπει λοιπόν ή να το ξαναδούμε, ναι, ή να ξαναγίνει κάποια στιγμή. Αλλά επειδή το είδαν και άλλοι. Το είδαν και άλλοι. Έχουμε πολλαπλότητα παρατηρήσεων εδώ στους 20.000 κατοίκους. Έχουμε και επαληθευσιμότητα κατά μία έννοια, γιατί η πόλη είναι ένα μεγάλο κομμάτι γης. Δεν έχουμε ανεξαρτησία όμως. Δεν έχουμε ανεξαρτησία παρατηρήσεων. Στο τελευταίο ανεξαρτησία όμως, όπως είπατε πριν από εδώ, στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Γιατί εδώ πέρα λέμε τη δεύτερη. Εντάξει, όντως είπα στη μία πλευρά του πλανήτη, αλλά μία πόλη... Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Δεν ξέρω όμως αν θα ξαναγίνει, και είπα να συνέβει μόνο στην πόλη. Δεν ξέρω αν συνέβει όμως γενικότερα. Την επαληθευσιμότητα, η αλήθεια είναι ότι ούτε στο τέλος την έχουμε. Με την έννοια ότι συνέβηκε κάπου σε 5 πόλεις. Όντως, δεν φτάσαμε εκεί. Ανεξαρτησία παρατηρήσεων όμως έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Και πολλαπλότητα. Και αντικειμενικότητα έχουμε. Τρεις φίλοι που κάνουν ένα πικνίκ μαζί, ίσως δεν είναι και τόσο αντικειμενικοί. Σίγουρα δεν υπάρχει ανεξαρτησία. Ούτε πολλαπλότητα. Όταν είναι τρεις άγνωστοι και τρία διαφορετικά σημεία, έχουμε την ανεξαρτησία, έχουμε την αντικειμενικότητα. Κάτι γίνεται. Το τρίτο παράδειγμα είμαστε καλύτερα. Καλύτερα θα ήταν να πω και τρεις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Εκεί θα ήταν σχεδόν σίγουρο. Υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι. Θέλετε να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα? Το ερώτημα είναι το εξής όσον αφορά την αντικειμενικότητα. Επειδή είμαστε ανθρώπινα όντα και έχουμε τις δικές μας είτε ιδεολογικές, είτε θρησκευτικές, είτε οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση σε ένα γεγονός, πιστεύω ότι είναι αδύνατον, τουλάχιστον στις θεωρητικές επιστήμες και όχι τόσο στις θετικές, να προσεγγίσουμε ένα γεγονός ανεξάρτητα. Παράδειγμα, έτσι όπως και το συζητήσαμε τώρα, πάρουμε το παράδειγμα την θρησκευτική καταστροφή. Άλλη άποψη έχει για το ποιος ευθύνεται, έχει ένας βασιλικός. Άλλη άποψη έχει ένα βενιζελικό, άλλη άποψη έχει ένα αριστερό. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε εγώ ως αναγνώστης ή ως ερευνητής να βασιστώ κάπου, αφού βλέπω ότι όλες αυτές οι απόψεις πηγάζονται από προσωπικές ιδέες και σκέψεις και εμπειρίες. Έχουν τη δική τους αλήθεια. Αυτός ακριβώς ο προβληματισμός είναι πλέον και στη ρίζα της επιστήμης στις μέρες μας. Πώς να αντλήσουμε τα δικά μας συμπεράσματα από όλα αυτά που θα διαβάσουμε από την βιβλιογραφία? Νομίζω να πας τα κοινά στοιχεία κατά τους τρεις και μετά να δεις σε σχέση με αυτό που διαβάζουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενικό αποτέλεσμα σε αυτό που, γιατί και εμένα προϋπονισμό μου είναι ίδιος ο δημός μου του κυρίου. Ας πούμε, στις θεωρητικές επιστήμες δεν μπορεί να έχεις αντικειμενικό πλήρως αποδεκτό από όλες τις μεριές αποτέλεσμα. Ενώ στις θετικές, δηλαδή, τα παιδιά ένα κάνει δύο τέλος. Είτε μιλάς κινέζικα ή καριανά. Άμα όμως ήταν, με βάση τη λογική, όταν έγινε και σε πλήτα το 1922, είναι δύσκολο να βρει κάποιον ζώντα για να πάρει συνέντευξη. Και πάλι η συνέντευξη. Ο Πολυκοτρώνης λέει για τους Έλληνες ήρωες, για τους Τούρκους είναι σφαγιά. Ποιος είναι η αλήθεια? Πολύ σωστά. Λοιπόν, ακριβώς εκεί βρίσκεται η ρίζα του πώς θα προσεγγίσουμε μία έρευνα. Γι' αυτό πάμε λίγο στη φιλοσοφία ξανά. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη φιλοσοφία στην επιστήμη. Καταρχάς, να δω λίγο πόσοι από εδώ είναι από θετικές επιστήμες, σώματα ασφαλείας. Μπορώ να δω χέρια. Επιστήμες της γης να δω, καταρχάς. Ωραία, πάμε και από αυτές. Ωραία, και πώς είναι από ανθρωπιστικές. Ωραία, πάμε το. Σας παρατήρησα και από πριν, αγγίζετε και τα δύο. Πόσοι από εδώ πιστεύουν ότι υπάρχει μία απόλυτη αλήθεια στον κόσμο μας? Σε ποιο μας το σε τι.
Στον κοινωνικό κόσμο. Κανένας, τέλεια. Περιμένω ποιοτικές έρευνες από όλους σας, έτσι όπως ξεκινάτε να ξέρετε. Λοιπόν, πέρα από τα πειράματα που υπάρχουν, για παράδειγμα, στις επιστήμες της γης, που έχουν να κάνουν με μετρήσεις, για παράδειγμα, βιολογικές μετρήσεις, όταν φτάνουμε στο αν θα ερευνήσουμε ένα φαινόμενο ποσοτικά ή ποιοτικά, με τη χρήση ερωτηματολογίων, δηλαδή σε ανθρώπους, ή με τη χρήση συνεντεύξεων σε ανθρώπους, ξεκινάμε με τη βάση του τι ίδιοι καταρχάς πιστεύουμε, οι ίδιοι ως ερευνητές. Ποια πιστεύουμε ότι είναι η φύση της πραγματικότητας ή η φύση της γνώσης, πιστεύουμε ότι υπάρχει μία πραγματικότητα. Μόνο μία πραγματικότητα στην οποία ζούμε όλοι, πιστεύουμε ότι η γνώση είναι μία απόλυτη και μπορούμε εμείς να την προσεγγίσουμε. Και με ποιον τρόπο πιστεύουμε. Για ναι, ναι. Προσπαθούμε να γινόμαστε δημοσιογράφοι σε εισαγωγικά, γιατί ότι η δημοσιογραφία είναι ένας αντικειμενικός. Είναι! Νομίζω ότι προσπαθούμε να μην είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά δεν είμαι και σίγουρη να το συζητήσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κύρια ρεύματα που επηρεάζουν την έρευνα σήμερα. Το ένα είναι ο ιδεαλισμός, που υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα είναι στο μυαλό. Ότι δεν υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Εμείς τη διαμορφώνουμε. Και ότι υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές. Ότι αυτό που είναι πραγματικό σήμερα δεν θα είναι πραγματικό σε 10 χρόνια από τώρα ή σε 20 χρόνια από τώρα. Ένα άλλο μεγάλο ρεύμα είναι ο υλισμός, που υποστηρίζει ότι μόνο τα υλικά πράγματα και οι αλληλεπιδράσεις τους υπάρχουν. Τα φαινόμενα λοιπόν είναι σταθερά. Ό,τι παρατηρούμε σήμερα μπορούμε να το παρατηρήσουμε και σε 100 χρόνια από τώρα και το είχαμε παρατηρήσει και 100 χρόνια πριν. Στην εξέλιξη αυτών των προσεγγίσεων στην έρευνα έχουμε τις λεγόμενες θετικιστικές και μεταθετικιστικές προσεγγίσεις που ακόμα και για τον κοινωνικό κόσμο, πέρα από το φυσικό, υποστηρίζουν ότι υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα. Μία αντικειμενική πραγματικότητα στις ζωές των ανθρώπων. Υποστηρίζει επίσης ότι αυτή η πραγματικότητα μπορεί να γίνει γνωστή, μπορούμε να την προσεγγίσουμε, να τη μάθουμε, με τη χρήση κατάλληλων μέσων και εργαλείων. Υποστηρίζει επίσης ότι η έρευνα και εμείς ως ερευνητές μπορούμε να είμαστε απαλλαγμένοι από τις προσωπικές μας αξίες και πεπιθήσεις, αν ακολουθήσουμε πολύ συγκεκριμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Για τον τυφώνα Κατρίνα. Υπήρχαν σίγουρα κοινωνικές επιπτώσεις. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Τεράστιες κιόλας, κοσμογονία, το λέει ο κύριος Αμετουράκης. Ότι ο τυφώνας Κατρίνα ήταν μια κοσμογονία. Λοιπόν, στον τυφώνα Κατρίνα, ξέρουμε σίγουρα ότι υπήρχαν κοινωνικές επιπτώσεις. Υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία μπορούμε να χορηγήσουμε στους πληγέντες και τα οποία μπορούν να μετρήσουν τις συνέπειες τις οικονομικές που είχαν οι άνθρωποι, τις υλικές απώλειες, μπορούμε να μετρήσουμε ακόμα και το στρες, μπορούμε να μετρήσουμε ακόμα και τις ψυχιατρικές διαταραχές που προέκυψαν μέσα από ερωτηματολόγια, να δούμε τα ποσοστά. Ορθόν. Υπάρχει όμως και άλλη μία προσέγγιση. Ονομάζονται ερμηνευτικές ή κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις. Α, το είπα. Λοιπόν, και υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Δεν υπάρχει μία απτή πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που φτιάχνουμε εμείς. Έχω βάλει και το Matrix εδώ για όσους το θυμούνται. Λοιπόν, αυτές οι προσεγγίσεις αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τη μεταμοντέρνα εποχή της ποιοτικής έρευνας. Και υποστηρίζουν την υποκειμενική πραγματικότητα των ατόμων, ακριβώς αυτό που θίξατε. Οπότε, στην περίπτωση του τυφώνα Κατρίνα, πέρα από τα ερωτηματολόγια που μπορούμε να χορηγήσουμε σε 200, 500, 1000 ανθρώπους, μπορούμε να πάμε ποιοτικά με συνεντεύξεις και να δούμε τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για τον κάθε ένα από αυτούς τους ανθρώπους. Τι ακριβώς
σήμαινε οικονομική απώλεια, τι ακριβώς σήμαινε η υλική απώλεια, τι ακριβώς σήμαινε η απώλεια ασφάλειας, πώς μετράμε την ασφάλεια. Μπορούμε να τη μετρήσουμε στατιστικά και αυτήν, έτσι. Μπορούμε να μετρήσουμε την ασφάλεια, μπορούμε να τις βάλουμε κάποιες έννοιες. Ασφάλεια είναι να έχω χρήματα. Ασφάλεια είναι να μην κινδυνεύει η σωματική μου ακαιρεότητα. Ασφάλεια είναι να έχω μια εργασία σταθερή, σίγουρα. Ασφάλεια είναι να έχω παροχή υγείας, ναι. Αλλά... Οπότε, σαν αυτή τη ασφάλεια, στη συγκεκριμένη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή του Μάσλοου. Δηλαδή, το ότι σε συγκεκριμένη μορφή κρίσης, καταστροφής, ενώ ο άνθρωπος είχε φτάσει στο τέταρτο επίπεδο, ξαναγύρισε στον πρώτο. Πολύ ωραίο το παράδειγμά σας. Λοιπόν, η πυραμίδα του Μάσλοου είναι γνωστή σε όλους. Είναι πυραμίδα αναγκών, είναι μια ανθρωπιστική προσέγγιση, χρησιμοποιείται και στα οικονομικά. Ουσιαστικά ο θεωρητικός αυτός προσπάθησε να οπτικοποιήσει τις ανθρώπινες ανάγκες. Στη βάση της πυραμίδας έχει τις υλικές, ας πούμε, ανάγκες, οπότε είναι φαγητό, στέγη, νερό, σεξουαλικότητα, όλες τις βασικές ανάγκες, ένδυση κτλ. Και όπως ανεβαίνει η πυραμίδα, βλέπουμε ότι γίνονται λίγο πιο αφηρημένες οι έννοιες. Οπότε φτάνουμε και σε μία έννοια που είναι αυτοπραγμάτωση. Και υποστηρίζει ο Μάσλο ότι αυτές είναι οι ανθρώπινες ανάγκες. Υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε με ένα ερωτηματολόγιο το αν οι άνθρωποι μετά από τον τυφώνα Κατρίνα είχαν καλύψει τις ανάγκες τους σε φάρμακα, σε στέγη, σε τροφή, σε ένδυση. Πώς θα μετρήσουμε αν έχουν καλύψει τις ανάγκες τους σε αυτοπραγμάτωση? Τι είναι η αυτοπραγμάτωση? Τι σημαίνει το να ζω ολοκληρωμένα τη ζωή μου? Το να φτάσει ο κάθε άνθρωπο στο επιθυμητό του σημείο. Δηλαδή το να ξαναφτιάξει το σπίτι του, να ξεκινήσει πάλι την εργασία του, να φτιάξει πάλι το κατάστημά του, να συνεχίσει τη ζωή του πριν την καταστροφή. Σημαίνει μόνο αυτό? Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε γιατί δεν είναι η ίδια καταρχάς για όλους. Μετρήσει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά για το πρόβλημά του. Ξεχωριστά λοιπόν. Και εδώ τώρα αναγκαστικά πάμε σε αυτή την προσέγγιση. Ότι το τι είναι αυτοπραγμάτωση για κάθε άνθρωπο μετά από το τυφώνα Κατρίνα ήταν πολύ ιδιαίτερο και ατομικό, δεν ήταν το ίδιο για όλους. Αυτές οι φιλοσοφικές προσεγγίσεις που ορίζουν εμάς ως ερευνητές επηρεάζουν και τον τρόπο που διεξάγουμε την έρευνα. Η πρώτη προσέγγιση που αν δείτε πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω, ξεκινάμε μια θεωρία. Αυτές είναι οι θετικιστικές προσεγγίσεις. Έχουμε λοιπόν μια θεωρία, την έχει αναπτύξει κάποιος πριν από μας, έτσι, τη συμβουλευόμαστε, διαμορφώνουμε μια υπόθεση, προχωράμε στην παρατήρηση, πείραμα, συλλογή δεδομένων και επιβεβαιώνουμε ή όχι τη θεωρία. Ένα παράδειγμα ήταν αυτό που χρησιμοποίησαμε πριν, με βάση τη θεωρία, σας ανέφερα ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες μετά από τις καταστροφές. Είναι στη βιβλιογραφία αυτό. Το παίρνουμε λοιπόν ως θεωρία. Αν όμως πάμε σε ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ξεκινάμε ουσιαστικά και προχωράμε από κάτω προς τα πάνω. Το οποίο σημαίνει ότι παρατηρούμε κάτι. Δεν έχουμε θεωρία να μας οδηγήσει. Πάμε σε άσπρο χαρτί, σε λευκό χαρτί και παρατηρούμε εκ νέου το φαινόμενο. Παρατηρούμε όμως ότι επαναλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο, έχει ένα μοτίβο. Προχωράμε σε μία διστακτική υπόθεση. Μπορεί για τη συγκεκριμένη ομάδα γυναικών, μετά από τη μάνδρα, μετά από την καταστροφή στη μάνδρα, να ισχύει αυτό γιατί ίσως υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες. Και αφού έχουμε εξερευνήσει το φαινόμενο, προχωράμε στη δημιουργία μιας θεωρίας. Αυτό ουσιαστικά καθορίζει τη μορφή της έρευνάς μας και τα ερωτήματά μας όμως. Όταν αποφασίσουμε να διεξάγουμε μία ποσοτική έρευνα, εμείς με το Καποδιστριακό, μετά από την περίπτωση της μάνδρας, διεξάγαμε ποσοτική έρευνα. Πήγαμε λοιπόν στους κατοίκους και χορηγήσαμε ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια που χορηγήσαμε είχαν να κάνουν με τα ποσοστά στρες που βίωσαν οι άνθρωποι, με τα ποσοστά διαταραγμένης ψυχικής υγείας και με τα ποσοστά διαταραγμένης σωματικής υγείας, καθώς και το
με τη ιεράρχηση που έδιναν οι ίδιοι οι κάτοικοι όσον αφορά τις απώλειες. Δηλαδή, ρωτούσαμε τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο μετά από την πλημμύρα. Είναι η απώλεια ζωής, είναι η απώλεια υλικών αγαθών, είναι η απώλεια ασφάλειας κτλ. Μετρούσαμε όμως ουσιαστικά πόσο πολύ θέλαμε να δούμε πόσοι από τους κατοίκους θα μας πούν ότι εμένα με απασχόλησε πάρα πολύ η καταστροφή της περιουσίας μας, της περιουσίας μου. Πόσοι από τους κατοίκους θα μας έλεγαν ότι εμάς μας απασχόλησε η απώλεια ανθρώπινης ζωής. Στην ποιοτική έρευνα όμως, το βασικό ερώτημα είναι το γιατί. Κάτι που δεν κάναμε στη Μάνδρα. Αν όμως το κάναμε, θα πηγαίναμε, θα προσεγγίζαμε τους κατοίκους και θα κάναμε συνεντεύξεις. Τι σημαίνει για σένα η απώλεια ασφάλειας? Τι ήταν ασφάλεια για σένα? Το ότι ήξερες ότι έχεις τα χρήματα να ταΐσεις τα παιδιά σου αύριο? Ότι είχες μια σιγουριά για την καθημερινότητά σου? Ζητήσαμε τα σωματικά συμπτώματα με ερωτηματολόγια και είδαμε ότι όντως υπήρχαν αυξημένα ποσοστά διαταραχής ύπνου, αυξημένα ποσοστά πονοκεφάλων, αυξημένα ποσοστά άλγους, σωματικού πόνου. Έχουμε τα νούμερα, 60% των κατοίκων δήλωσαν αυτό. Δεν έχουμε όμως το γιατί που θα μπορούσαμε να έχουμε από την ποιοτική έρευνα. Τι είναι αυτή η πόνη? Είναι από την κούραση? Είναι από την εργασία? Είναι ψυχολογικά? Πώς τους ερμηνεύεις εσύ? Έχουμε χάσει δηλαδή ένα γκρίκο εκεί. Γι' αυτό πλέον οι σύγχρονες έρευνες επιλέγουν τη μεικτή προσέγγιση. Η μεικτή προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσουν και ερωτηματολόγια και να εμπλουτίσουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν με ποιοτική έρευνα. Λοιπόν, όσον αφορά την ποσοτική και ποιοτική έρευνα, ο λόγος που συζητάμε αυτά είναι γιατί κάποιοι από εσάς θα κληθείτε στη διατριβή σας να κάνετε αυτή τη μορφή έρευνας. Πέρα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, πέρα από κάποιο πείραμα που μπορεί να διεξάγετε, μία άλλη επιλογή που είναι ανοιχτή μπροστά σας είναι η ποσοτική ή ποιοτική έρευνα. Λοιπόν, αυτές οι δύο προσεγγίσεις διαφέρουν σχεδόν σε όλα. Διαφέρουν στο σκοπό τους, διαφέρουν στον τρόπο που θα πλησιάσετε, θα προσεγγίσετε το ερώτημα, στις υποθέσεις, στο πώς θα θέσετε το ερευνητικό πλαίσιο, από πού θα αντλήσετε δείγμα. Οι ποσοτικές έρευνες συνήθως έχουν μεγάλα δείγματα, προσπαθούμε να έχουμε 100-200 ερωτηματολόγια, ενώ οι ποιοτικές έρευνες μπορούν να διεξαχθούν και με ένα μικρό ποσοστό συμμετεχόντων, ενώ και 5 και 6 και 10. Διαφέρουν ως προς τις μετρήσεις, στην ανάλυση δεδομένων και στην ερμηνεία αποτελεσμάτων. Το κομμάτι της ποσοτικής έρευνας, όπως σας είπα, που αφορά τις μετρήσεις και την ανάλυση δεδομένων, θα το δουλέψουμε μαζί, θα το επεξεργαστούμε το Φεβρουάριο με το SPSS, με το στατιστικό πακέτο. Αλλά ενδεικτικά, εδώ αναφέρω, οι ποσοτικές έρευνες έχουν να κάνουν με αριθμούς. Κάπως όλα αυτά τα ερωτηματολόγια που μπορεί να συλλέξετε, τα κωδικοποιούμε με αριθμούς και τα βάζουμε σε ένα στατιστικό πακέτο για ανάλυση. Στην ποιοτική έρευνα δεν έχουμε να κάνουμε με αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε να κάνουμε με λόγια, με εικόνες. Μπορεί να αναλύσει κάποιος ένα βίντεο που θα σας πω παρακάτω. Στην ποσοτική κοιτάμε να μετρήσουμε ακριβώς και να αναλύσουμε συγκεκριμένες έννοιες. Έχουμε βρει έναν τρόπο να εκφράσουμε με μαθηματική έννοια τον όρο ασφάλεια. Αυτόν λοιπόν προσπαθούμε ακριβώς να μετρήσουμε και να αναλύσουμε. Στην ποιοτική ερμηνεύουμε την πλημμύρα στη Μάνδρα και πώς αυτή επηρέασε την αίσθηση ασφάλειας ή ανασφάλειας. Στην ποσοτική, ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβλέψουμε. Να προβλέψουμε ότι αν συνυπάρχουν οι τρεις αυτοί παράγοντες, η πιθανότερη εξέλιξη είναι η τάδε. Στην ποιοτική μας ενδιαφέρει όμως η κατανόηση του φαινομένου. Στην ποσοτική βασιζόμαστε και εδρεύουμε μέσα σε ένα γενικευμένο πλαίσιο θεωρίας. Έχουμε θεωρία από πίσω να μας στηρίξει. Στην ποιοτική έρευνα ουσιαστικά είμαστε πρωτοπόροι, δεν βασιζόμαστε σε μία θεωρία και θεωρούμε ότι ό,τι ανακαλύπτουμε δουλεύει στο εδώ και τώρα. Δεν προσπαθούμε να ισχυριστούμε ότι ό,τι ανακαλύπτουμε στην περίπτωση της Μάνδρας για την εμπειρία των ανθρώπων θα ισχύει και στην πλημμύρα που έγινε στο Πακιστάν.
Η ποσοτική έρευνα ουσιαστικά ελέγχει τη θεωρία. Έχουμε μια θεωρία και προσπαθούμε να την επιβεβαιώσουμε ή να την απορρίψουμε. Η ποιοτική τις περισσότερες φορές οδηγεί σε μια νέα θεωρία, σε μια νέα προσέγγιση. Μια μεγάλη επίσης διαφορά της ποσοτικής έρευνας είναι ότι υποστηρίζει ότι ο ερευνητής μπορεί να είναι αποστασιοποιημένος, μπορεί να είναι ουδέτερος, μπορεί να μην επηρεάζεται από τις προσωπικές του αξίες και πεπιθήσεις. Η ποιοτική έρευνα εκ των πραγμάτων αποδέχεται ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε πεπιθήσεις και αξίες και ιδέες από τις οποίες δεν μπορούμε να επιπλακούμε ποτέ πλήρως, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε ουδέτεροι. Και τέλος, η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία συλλογής, ερωτηματολόγια, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δημιουργήσει εμείς, αλλά τα βρίσκουμε από προηγούμενους ερευνητές. Ενώ στην ποιοτική έρευνα εμείς οι ίδιοι είμαστε το εργαλείο που θα συλλέξει τα στοιχεία. Εδώ είναι κάποιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, κάποια είδη έρευνας, τα οποία θα αναλύσουμε και περισσότερο στο δεύτερο μας σεμινάριο, τον Νοέμβριο. Αλλά ενδεικτικά αναφέρω, μία ποσοτική προσέγγιση, για παράδειγμα, είναι η γνωστή σε όλους δημοσκόπηση. Υπάρχει και ένα περαιτέρω βήμα που δεν θα ασχοληθούμε στο μεταπτυχιακό, η συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση. Αυτό αφορά να συγκεντρώσεις πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, πάρα πολλές έρευνες και να προσπαθείς να τις συνδυάσεις, να τις πας ένα βήμα παραπέρα. Οι επιδημιολογικές μελέτες είναι δείγμα ποσοτικής έρευνας. Πόσοι κάτοικοι της Μάνδρας μετά από την πλημμύρα εμφάνισαν κρυολόγημα. Τα πειράματα. Η δομημένη συνέντευξη που σημαίνει ότι έχω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και ένα περιορισμένο, με περιορισμένη πισίνα απαντήσεων. Και η ανάλυση δεδομένων, κυρίως στατιστικά, κυρίως μαθηματικών τρόπων λοιπόν. Η ποιοτική μπορεί να έχει τη συνέντευξη που ανέφερα. Παίρνουμε συνέντευξη λοιπόν από τους κατοίκους της Μάνδρας για παράδειγμα. Μπορεί να είναι η παρατήρηση. Αυτό είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος ποιοτικής έρευνας. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα ασχοληθούμε στο μεταπτυχιακό με αυτό. Αφορά κυρίως την ανθρωπολογία, όπου ο ερευνητής ουσιαστικά μπαίνει μέσα στην κοινότητα, κατοικεί μέσα σε αυτήν και συλλέγει παρατηρήσεις και σημειώσεις. Οι ομάδες εστίασης σημαίνει ότι κάνουμε συνεντεύξεις και πάλι, αλλά σε μία ομάδα ανθρώπων, οπότε έχουμε και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Επίσης, πέρα από τους ανθρώπους, μπορεί να αναλύσουμε κείμενα πολιτικής, μπορεί να αναλύσουμε εφημερίδες, βίντεο, ταινίες. Μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που είχε γίνει από ένα φοιτητή μου για την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Είχε συλλέξει άρθρα, επικεφαλίδες από εφημερίδες που άνοικαν σε τρεις ξεχωριστούς πολιτικούς χώρους. Και είχε μελετήσει πώς παρουσιαζόταν η οικονομική κρίση, τι λέξεις χρησιμοποιούσαν αυτοί οι διαφορετικοί τρεις πολιτικοί χώροι, τι αντίθεση υπήρχε μεταξύ τους και τι ομοιότητες. Αυτό ήταν μια ποιοτική έρευνα. Ένα άλλο πάρα πολύ, άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα είχε να κάνει με το σεισμό στη Βρύσα, στη Λέσβο, όπου ανέλησε ένας φοιτητής τα βίντεο τα οποία δημοσιεύτηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ξανά, τι λέξεις χρησιμοποιήθηκαν, με ποιον τρόπο επέλεξαν οι δημοσιογράφοι να μεταφέρουν το φαινόμενο. Λοιπόν. Θα σας το ξαναπώ ότι ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς, νομίζετε ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά δεν είναι. Γι' αυτό το έχω συμπεριλάβει από τώρα, από την αρχή, αυτό το κομμάτι στη συνάντησή μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό να μπείτε σε μια διαδικασία, να αρχίσετε να σκέφτεστε πώς θα επιλέξετε τη διατριβή σας. Έχοντας αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας, μπορείτε να ζυγίσετε, ας πούμε, και διαφορετικά τις διαλέξεις για τα μαθήματα που θα παρακολουθείτε από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, μία πολύ σημαντική ερώτηση είναι ποιο είδος έρευνας είναι για μένα.
Και το πρώτο που πρέπει να απαντήσουμε είναι ποια είναι η ερώτηση. Τι θέλετε να ρωτήσετε. Τι σας ενδιαφέρει να μάθετε. Σε τι σας ενδιαφέρει να δώσετε απάντηση. Και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε στα υποερωτήματα, ας πούμε. Ποιοι είναι οι σκοποί. Τι πιστεύω, ότι υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα να φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο, να το χορηγήσουμε σε ένα πληθυσμό, ή πιστεύω ότι πρέπει να το προσεγγίσω με συνεντεύξεις, να δω τι σημαίνει για τον καθένα αυτό το βίωμα. Άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι η ερώτηση που έχετε, αυτό που σας ενδιαφέρει να ερευνήσετε στις σπουδές σας, πρέπει να έχει βιβλιογραφία από πίσω. Αν δεν υπάρχει καθόλου βιβλιογραφία για ένα θέμα, μάλλον δεν ερευνάτε κάτι, κάποια δυσκολία έχει ή έχετε πέσει σε μία μοναδική ανακάλυψη, οπότε να το συζητήσουμε. Ποιες είναι οι προσωπικές ικανότητες, τι σημαίνει αυτό. Μπορεί κάποιοι από εσάς να νιώθετε ήδη αρκετά άνετα ώστε να χειριστείτε στατιστικά δεδομένα και στατιστικά πακέτα ανάλυσης, ή να μην νιώθετε αυτή τη στιγμή αρκετά άνετα, αλλά μετά από τα σεμινάρια που θα κάνουμε να θεωρείτε ότι μπορώ να προχωρήσω σε ένα τέτοιο. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πιστεύετε ότι είναι για εσάς πιο εφικτό να διεξάγετε συνεντεύξεις. Άρα εξαρτάται από τις προσωπικές ικανότητες του καθενός. Και ποιοι είναι οι περιορισμοί. Ο μεγαλύτερος περιορισμός σας στην διατριβή θα είναι ο χρόνος. Μπορεί όμως στο ερώτημα που έχετε να υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί που δεν σας επιτρέπουν στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σας σπουδών να διεξάγετε αυτό το είδος της έρευνας. Οπότε μπορεί να είναι ένα είδος έρευνας που είναι πάρα πολύ ακριβό. Έχει υψηλό κόστος ή χρειάζεται κάποια εργαλεία που δεν είναι διαθέσιμα. Όλα αυτά πρέπει να παίξουν ρόλο στη τελική σας απόφαση. Πώς θα βρω το ερώτημα. Είναι το άλλο, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε ένα ερώτημα. Μπορούμε να μελετήσουμε πάρα πολλές πηγές διαθέσιμες και τα ερευνητικά άρθρα που υπάρχουν στα επιστημονικά περιοδικά συνήθως καταλήγουν με μια παράγραφο που είναι μελλοντική έρευνα. Κάθε επιστημονικό άρθρο συνήθως περιλαμβάνει μελλοντικές κατευθύνσεις. Ποια είναι τα κενά της έρευνας. Από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε ιδέες. Τι είναι αυτό που λέει ο προηγούμενος ερευνητής, ότι μέχρι εδώ φτάσαμε, αλλά κάποιος πρέπει να το πιάσει αυτό το νήμα από το κουβάρι, να το πάει λίγο παραπέρα. Μπορεί να το ανέφερε και ο Δόκτωρ Σκούρτσος σήμερα ή την επόμενη φορά θα το πει. Οι ίδιοι οι διδάσκοντες είναι πηγή άντλησης θέματος για τη διατριβή σας. Κάτι που διαβάζετε τυχαία στο ίντερνετ ή βλέπετε τυχαία στην τηλεόραση, ακόμα και αυτό μπορεί να ξεκινήσει το ενδιαφέρον σας για ένα ερώτημα που θα διατυπωθεί ως μία μεταπτυχιακή διατριβή. Οπωσδήποτε όμως, όπως είπα και πριν, πρέπει να κοιτάξουμε ποιο θα είναι το υπόβαθρο της μελέτης μας. Ποια είναι η βιβλιογραφία που υπάρχει. Μέσα στους περιορισμούς είναι και η δυνατότητά μας να χειριστούμε βιβλιογραφία σε άλλη γλώσσα, πέρα της ελληνικής. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν έχει βιβλιογραφία στα ελληνικά και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να διαβάσουμε στα αγγλικά. Καλό είναι λοιπόν εκεί, σε αυτό το θέμα, να το αποφύγουμε. Έχω αναφέρει τώρα τις προσωπικές ικανότητες, δεξιότητες, τα εργαλεία μας. Και μετά μπορούμε να φτάσουμε στο πώς θα το ερευνήσουμε. Το ερευνήσουμε στατιστικά, με πείραμα, με συνέντευξη. Και εδώ έχω συμπεριλάβει τις πιο συχνές ερωτήσεις που μου κάνουν. Το νούμερο ένα είναι να επιλέξω δύσκολο ή εύκολο θέμα. Η απάντηση που έχω να δώσω είναι ότι δεν υπάρχει δύσκολο ή εύκολο θέμα. Είναι ποιο θέμα με ενδιαφέρει. Ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ, μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά επειδή με ενδιαφέρει, απολαμβάνω ουσιαστικά και τη διαδικασία, ή μπορώ να δώσω ένα πάρα πολύ εύκολο θέμα, να το δώσω έτοιμο, αλλά επειδή μου είναι παντελώς αδιάφορο, να μην μπορώ να το βγάλω. Μπορώ να προχωρήσω. Παρόμοια και το δεύτερο, ποιο θέμα αξίζει να ασχοληθώ. Αυτό εξαρτάται από εσάς, από τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, από τις επαγγελματικές σας ίσως φιλοδοξίες. Θα τα καταφέρω είναι μια πολύ συχνή ερώτηση, νούμερο 5. Θα τα καταφέρετε, ναι.
αυτή η προσπάθεια συνεπάγεται. Όσο θέλετε. Μπορεί από το ελάχιστο μέχρι το ανώτερο. Πόσος χρόνος απαιτείτε, περισσότερος από ό,τι νομίζετε. Και ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το συνυπολογίζουμε στην απόφασή μας για τη διατριβή, είναι αν υπάρχει συνάφεια με το επάγγελμά μας. Χρήσιμο είναι, εφόσον κάνετε αυτό το μεταπτυχιακό, να υπάρχει μια ξεκάθαρη συνάφεια με τον επαγγελματικό σας χώρο. Υπάρχουν κάπου παρελθόντες τίτλοι. Βεβαίως. Βεβαίως. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, στο Πέργαμος, θα δείτε όλες τις πτυχιακές, τις διατριβές που έχουν γίνει ως τώρα. Είναι διαθέσιμες, έχουν ανέβει. Και από εκεί μπορείτε να εμπνευστείτε. Επίσης, όταν πλησιάσει ο καιρός, το Σεπτέμβρη δηλαδή του χρόνου, όλοι εμείς οι διδάσκοντες αναρτούμε προτινόμενα θέματα διατριβών για κάποιον που δυσκολεύεται να διαλέξει. Βάζουμε κάτι. Είναι λίγο μακριά. Εγώ λέω ότι είναι καλό να ξεκινήσετε από τώρα να σκέφτεστε το δικό σας θέμα. Εμείς όντως τον επόμενο Σεπτέμβρη θα αναρτήσουμε θέματα που θεωρούμε ότι αξίζει, ας πούμε, να ερευνηθούν, προτινόμενα θέματα. Ναι. Η επιλογή ενός θέματος, δημιουργεί και ανεπάκειτα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης. Δηλαδή, μπορώ να έχω το ίδιο θέμα με... Όχι, απαγορεύεται να έχετε το ίδιο θέμα με κάποιον άλλον. Μπορώ να επιλέξω, προφανώς, ένα ήδη από την τράπεζα ή κάπως αυτό να ξέρω. Από αυτό που λέτε στο Πέργαμος. Από αυτή την τράπεζα εννοείται. Έχει γίνει αυτό το θέμα, ώστε να μην μπορώ να το επιλέξω. Ναι, μπορείτε όμως να επιλέξετε, να δείτε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και να το διαφοροποιήσουμε, έτσι. Δηλαδή, αν ένα θέμα έχει να κάνει με το μετατραυματικό στρες των πληγέντων στο μάτι, ένα παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε το μετατραυματικό στρες μετά από τη μάνδρα, για παράδειγμα. Αν κάποιος έχει διερευνήσει τα ποσοστά ετοιμότητας πριν από ένα σεισμό στη Δυτική Αττική, δεν σημαίνει ότι εσείς δεν μπορείτε να διερευνήσετε το αντίστοιχο στην τύπα Δυτική Αττική και εσείς μπορείτε να πάτε στην Ανατολική Αττική. Ουσιαστικά λοιπόν μπορεί να διαφοροποιηθεί ένα θέμα που σας ενδιαφέρει, απλά δεν μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο. Ή αν έγινε 2 χρόνια πριν, μπορεί να είναι μεταμελέτη, σύγκριση ουσιαστικά. Αν μπήκα εγώ στη μάνδρα πέρσι και διερεύνησα τα ποσοστά αίσθησης κινδύνου, ένα μήνα μετά από την πλημμύρα στη μάνδρα, έχει φοβερό νόημα να πάτε εσείς ένα χρόνο μετά να διερευνήσετε το ίδιο πράγμα. Οπότε, ναι μεν, ένα θέμα δεν μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο, μπορείτε όμως να το εξελίξετε ή να προσθέσετε σε αυτό. Λοιπόν, ναι, σε ένα χρόνο από τώρα, εμείς όντως θα βγάλουμε μία πηγή θεμάτων. Το ιδανικό είναι να τη χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή θεμάτων. Να έχουν όλοι ένα δικό τους ερευνητικό ερώτημα που τους ενδιαφέρει. Εντάξει, μπορεί να πάρει κάποιες ιδέες όμως κάποιος. Γιατί το κάνετε πριν το καλοκαίρι, λοιπόν? Γιατί ο σκοπός είναι να δημιουργήσετε το δικό σας ερώτημα. Εμείς να είμαστε λύση ανάγκης. Λοιπόν, όσον αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, από τη στιγμή που έχετε αρχίσει και σκέφτεστε κάποιο ερευνητικό ερώτημα, είπα ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι από εμάς, οι προηγούμενοι ερευνητές, τι υπάρχει από βιβλιογραφία. Αυτό θα μας βοηθήσει και να εδραιώσουμε το πλαίσιο της δικής μας ερώτησης και θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε την επιχειρηματολογία για την έρευνά μας. Όπως σας είπα, οι πιο πολλές έρευνες καταλήγουν με ένα κομμάτι που είναι μελλοντικές κατευθύνσεις ή περιορισμοί, όπου ο ερευνητής ουσιαστικά αναφέρει ότι εγώ έφτασα μέχρι εδώ. Κάποιος πρέπει να πάει παραπέρα.
Εκεί είναι και η επιχειρηματολογία γιατί να την κάνω εγώ αυτή την έρευνα. Γιατί πρέπει να πάει παραπέρα. Και μας βοηθά και πάρα πολύ, μισό λεπτάκι, μας βοηθά και πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε τη δομή που έχει μία διατριβή ή μία εργασία. Την εισαγωγή, το κύριο μέρος, τον επίλογο. Πείτε μου. Υπάρχει περίπτωση να εγώ προσωπικά σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω το θέμα της πτυχιακής μου. Mm-hmm. Για διαδοποίηση. Οπότε μπορώ να κάνω ακύρωση με αυτά που είχα βρει από την δέσματα τότε και να παρουσιάσω τα καινούργια με βάση μας. Δηλαδή να ακυρώσω τα δικά μου τα πρώτα. Δηλαδή σύγκριση της ήδης υπάρχουσας. Γίνεται έτσι. Έχετε κάνει μία έρευνα στο πρώτο σας πτυχίο. Μάλιστα. Ναι. Και θέλω να την εξελίξω. Βεβαίως και γίνεται αυτό. Δεν είναι το δικό μου θέμα. Και το τροποποιώ και το έργο. Είναι αυτό που είπατε πριν, η σύγκριση. Βεβαίως και μπορείτε ότι 3 χρόνια μετά, για παράδειγμα, να πάτε πίσω στον ίδιο πληθυσμό. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Βεβαίως και μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αν έχετε ερευνήσει πριν 2 χρόνια ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, μπορείτε να πάτε πίσω να βρείτε τον ίδιο πληθυσμό και να χορηγήσετε πάλι το ίδιο ερωτηματολόγιο. Εννοείται και μπορείτε. Λοιπόν, εδώ έχω συμπεριλάβει 2 παραδείγματα για όποιον ενδιαφέρεται. Είναι με τον τυφώνα Κατρίνα. Η πρώτη μελέτη είναι ποσοτική έρευνα κοινωνικής ευαλωτότητας και η δεύτερη έρευνα είναι ποιοτική μελέτη των εμπειριών των ατόμων που είχαν να μετακινηθούν μετά από το τυφώνα Κατρίνα. Είναι διαθέσιμα στο ίντερνετ δωρεάν. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να τα μελετήσετε για να δείτε ουσιαστικά τη διαφορά που υπάρχει στη μεθοδολογική προσέγγιση, ελάχιστες διαφορές στη δομή των άρθρων. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στην ουσία, στο πώς το προσεγγίζουν μεθοδολογικά και στο πώς περιγράφουν τα αποτελέσματα της μελέτης τους. Δεν χρειάζεται να σημειώνετε, θα ανέβει έτσι κι αλλιώς. Αυτά από μένα. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε στις 11 Νοεμβρίου για τη συνέχεια του σεμιναριακού αυτού μαθήματος. Εκεί θα κοιτάξουμε λίγο πώς αξιολογούμε τις πηγές και πώς δομούμε την ερευνητική μας πρόταση.